οποίο πιθανόν ο πληθυσμός του να έχει τετραπλασιαστεί μέσα στα τελευταία 5 χρόνια. Σας λέω απλά ότι πρέπει να βρεθεί ουσιαστικά μια λύση. Διαφορετικά θα πρέπει όλοι μας να μάθουμε να συνδυώνουμε με την αρκούδα, όπως είναι και ο τίτλος του προγράμματος. Δεν ξέρω τώρα αν τι ευνοεί, ξέρω εγώ, την αύξηση του πληθυσμού της αρκούδας, γιατί κατεβαίνει στα παιδινά. Επαναλάβω, τα έχουμε επισημάνει, γίνονται προσπάθειες. Γίνεται ορθολογική χρήση του προγράμματος του Life. Δεν είμαι ο μεγάλος υπερασπιστής, αλλά τουλάχιστον εδώ και ένα χρόνο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Σας λέω, το Life είχε αυτό το κομμάτι της καθέτου και ό,τι έχει σχέση με τις επισκέψεις σε κατοικημένες περιοχές. Το αναφέρω απλά, κύριε Σαββόπουλε, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά και έχουμε κάνει πάρα πολλές κουβέντες, ότι ουσιαστικά το πρόγραμμα ξεκίνησε και με έναν υπέρογκο προϋπολογισμό, αλλά καλώς ή κακώς βλέπουμε ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο έντονη είναι η παρουσία της αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές. Με κάποιον τρόπο, φαντάζομαι, θα πρέπει να δοθεί μια λύση. Κυρία Μαστοπούλου, βρίσκεται στην αύξηση του πληθυσμού. Η λύση θα πρέπει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που είναι το καθήνα αρμόδιο Υπουργείο, σας επαναλαμβάνω, να βάλει σοβαρά υπόψη το συγκεκριμένο θέμα το οποίο είχα θέσει ο ίδιος στον Υπουργό Περιβάλλοντος. Και σας επαναλαμβάνω, δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, ο πληθυσμός της αρκούδας είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι αντέχει το οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής εδώ της Καστοριάς και όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Και θα δούμε πώς μπορούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθουμε σε συγνώσεις, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Ο πληθυσμός είναι πάρα, πάρα πολύ μεγαλύτερος, κυρία Μαστοπούλα, αυτό πρέπει να το κάνουμε. Τώρα από εκεί και πέρα, με ό,τι μέσα έχουμε και επαναλαμβάνω, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προσπαθούμε να δώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερη λύση. Δεν πρέπει να είναι ο κόσμος ανήσυχος. Υπάρχει ενημέρωση, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν πηγαίνουμε στην εκεί περιοχή και πιστεύω ότι σύντομα θα δοθεί λύση και για το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε στην περιοχή του Προφήτη Ηλίας. Ωραία, τώρα μου είπατε, για να το ακούσει και ο κόσμος βεβαίως, ότι μετά τις 9.30 ουσιαστικά από τώρα θα σταματήσει η κυκλοφορία. Πάνω από, ναι, στην περιοχή εκεί την ευρύτερη, για να υπάρχει ησυχία, έτσι ώστε με τη θερμική κάμερα να μην ενοχληθεί το ζώο και με τις παγίδες που τοποθέτησε ο κ. Παναγιωτόπουλος πριν 2 ώρες. Μήπως και μπορέσουμε και συλλάβουμε το ζώο, το αναισθητοποιήσουμε και αύριο το μεταφέρουμε, ξέρω εγώ, σε κάποια περιοχή που θα αποφασίσει σε συνεννόηση με το δασαστήριο, που είναι, επαναλαμβάνω, το υπεύθυνο για τη διαχείριση του συγκεκριμένου αύριου ζώου. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα περιμένουμε βεβαίως να δούμε πώς θα κυλήσει η βραδιά. Μακάρι βεβαίως το ζώο να μπορέσουν να το βρούνε για να το μεταφέρουν σε κάποια άλλη περιοχή, να μην υπάρχει και κίνδυνος ή οποιαδήποτε ανησυχία και από πλευράς των πολιτών. Και οτιδήποτε νεότερο βεβαίως θα το σχολιάσουμε αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, κύριε Σαββόπουλε. Αυτά λοιπόν από την εμφάνιση της αρκούδας στην περιοχή του προφήτη Ηλία. Να πούμε βεβαίως, για όσους τυχόν δεν άκουσαν, ότι υπήρξε και νέο τροχαίο ατύχημα με αρκούδα χθες το βράδυ στον κάθετο άξονα Σιάτιστας Κρυσταλλοπηγής. Είναι το 12ο περιστατικό μέσα σε 4 χρόνια, από το 2009 μέχρι το 2012. Και είναι και αυτό ένα επίσης σημαντικό θέμα, το οποίο θα πρέπει να δούμε σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με την περίφραξη της Εγνατίας Οδού. Διότι ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε θρηνήσει κάποιο ανθρώπινο θύμα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Θα πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε σύλληψη διωκόμενου αλλοδαπού στη Μεσοποταμία. Τις λεπτομέρειες έχει Ελένη Ψωμαδάκη, η οποία βρίσκεται επίσης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαριγώ. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Τι ακριβώς συνέβη? Σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, συνελήφθη στη Μεσοποταμία από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας 27χρονος αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του πρωτοδικείου Καστοριάς. Συγκεκριμένα, σε βάρος του 27χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2005 για εισαγωγή, κατοχή και μεταφορά πολεμικών όπλων και πυρομαχικών, με σκοπό τη διάθεσή του σε τρίτους για διάπραξη κακουργήματος, στη συγκεκριμένη περίπτωση μεταφορά ναρκωτικών, αλλά και για παράνομη είσοδο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην εισαγγελία πλημελιωδικών Καστοριάς. Μαριγώ. Μάλιστα, Ελένη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ να ευχηθούμε. Αυτά λοιπόν και από το αστυνομικό μας δελτίο. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
ζωές, φυσικά πετρώματα. Φύσης έργα, σμιλεμένα από ανθρώπινο χέρι. Γνωρίστε τον πλούτο της ελληνικής γης και ολόκληρου του κόσμου στην Panamarm. Στις πλήρως εξοπλισμένες τεχνολογικά εγκαταστάσεις μας, άνθρωποι με γνώση και εμπειρία δημιουργούν για εσάς πρωτότυπες συνθέσεις μοναδικής ποιότητας και αισθητικής που αντέχουν στον χρόνο. Στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο προσφέρουμε ποιοτικές λύσεις για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, αλλά και για ιδιαίτερες κατασκευές με μια εκπληκτική συλλογή υλικών από όλο τον κόσμο. Δίνουμε στυλ και ζεστασιά με σόμπες ξύλου και πέλετ και ενεργειακά τζάκια που σέβονται το περιβάλλον και δίνουν στο χώρο σας διαχρονική αξία. Για μάρμαρα, γρανίτες και φυσικά πετρώματα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν, Panamarm, η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο, Παλαιάς Εθνικής Οδού Καστοριάς Εδέσης. Είσαι κτηνοτρόφος? Σε ενδιαφέρει? Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καστοριάς εδώ και 10 χρόνια λειτουργεί την πλέον αξιόπιστη βιομηχανία ζωοτροφών. Οι επιστημονικές πολιετής έρευνες βοηθούν στην παραγωγή σιτηρεσίων που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των ζώων της περιοχής μας, εξασφαλίζοντας μεγάλη παραγωγή και άριστη υγεία των ζώων. Οι ζωοτροφές μας παράγονται από πρώτες ύλες της περιοχής μας χωρίς επιβαρυντικές ουσίες για την υγεία των ζώων, αλλά και την υγιεινή των παραγόμενων από αυτά προϊόντων. Το υψηλότατο επίπεδο ποιότητας διασφαλίζεται και με HASP. Μην ξεχνάτε, στη βιομηχανία ζωοτροφών της Ένωσης μπορούμε και παράγουμε εξειδικευμένο σιτηρέσιο που επιθυμεί ο παραγωγός για την κάλυψη ειδικών απαιτήσεων και αναγκών κάθε ποιμνίου ξεχωριστά, με την επιμέλεια ειδικού ζωοτέχνη. Οι τιμές μας και οι ευκολίες πληρωμής δεν ανταγωνίζονται. Διακανονισμοί με ΩΣΔΕ ή έναντι αξίας γάλακτος και ΦΠΑ στις δύσκολες εποχές που διανύουμε σας λύνουν τα χέρια. Μεταφέρουμε τις ζωοτροφές με δικά μας μεταφορικά μέσα στο χώρο διανομής και παρακολουθούμε άμεσα και έγκαιρα το ποιμνιό σας με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Βιομηχανία ζωοτροφών της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καστοριάς. Είσαι κτηνοτρόφος? Σου λύνει τα χέρια. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τον τόπο μας. Επιμελητήριο Καστοριάς. Δίνουμε δύναμη στον τόπο μας. Πρώτο Smile Student Festival. Σάββατο 9 Ιουνίου στο ΤΕΙ Καστοριάς. Συμμετέχουν Playlife, Σκισμένα Jeans, Τρεις Λαλούν, 10 Days Out, Milfers, Μπάιλτσα, ο Απόστολος Βαλαρούτσος και κορίτσια, ο Πάνος Μουζουράκης. Πρώτος Smile Student Festival. Γιατί η μουσική φέρνει χαμόγελα. Διοργάνωση παραγωγής Closart Activities. Επιμέλεια παραγωγής Smile People. Οι πόρτες ανοίγουν στις 3. Χορηγή Γερμανός Καταστήματα Καστοριάς, Ρώμα Πίτσα, Άμστελ. Στον απόϊχο του καλοκαιρινού River Party λειτουργεί από φέτος το River Party Restaurant. Από 17 Δεκεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή από το πρωί έως το βράδυ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 24670-31077 και 24670-31011. Την περίοδο των εορτών ανοιχτά καθημερινά. Για αξιόπιστη, οικονομική και αποδοτική θέρμανση του χώρου σας, AlphaTherm. Εδώ και 4 δεκαετίες, η AlphaTherm συνδυάζει νέες τάσεις και υλικά για την κατασκευή ποιοτικών συσκευών θέρμανσης αναλύωτων στο πέρασμα του χρόνου. Οι θερμάστρες ξύλου και πετρελαίου της AlphaTherm εξασφαλίζουν μέγιστη οικονομία και απόδοση, συνδυάζοντας ταυτόχρονα πρωτοποριακές σχεδιαστικές λύσεις. Ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις διακόσμησης, εξασφαλίζοντας άριστη λειτουργία και σύγχρονο design. AlphaTherm, αδελφή Χατζηβασιλείου. Κερδίστε χρόνο και χρήμα. Δείτε τα όλα σε μια νέα τεράστια ποικιλία μέσα σε 1000 τετραγωνικά μέτρα. Γιαννακόπουλος.
Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος. Μια νέα, μεγάλη, υπερσύγχρονη έκθεση με τεράστια ποικιλία επώνυμων ηλεκτρικών συσκευών με πολλαπλά κέρδη για εσάς. Με συνεχείς και μεγάλες προσφορές και το κυριότερο, με την ίδια πάντα φιλική εξυπηρέτηση. Νέα έκθεση ηλεκτρικών Γιαννακόπουλος. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος σας βάζει στην πρίζα για το συμφέρον σας. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Εδώ είμαστε λοιπόν μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε να καλησπερίσουμε στο στούντιο του Δελτίου τον υποψήφιο βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος για τον νομό της Καστοριάς, τον κύριο Λεωνίδα Ζέγα. Τον έχουμε κοντά μας σήμερα. Καλησπέρα κύριε Ζέγα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Είμαστε ουσιαστικά στην τελική ευθεία. Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι και τις 17 Ιούνιου. Με το πολιτικό θερμόμετρο βεβαίως να ανεβαίνει, με το βλέμμα μας όμως στραμμένο και στις εξελίξεις που διαγράφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση για την οποία το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ξεκάθαρη και σαφή θέση. Θα ήθελα να πάρω το σχόλιο σας για το πώς βλέπετε εσείς αυτή τη στιγμή να διαμορφώνονται τα πράγματα. Ναι, οι όποιες εξελίξεις γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα γίνουν προφανώς, γιατί βλέπετε μπαίνουν στο παιχνίδι της πτώχευσης, στο παιχνίδι. Η μοίρα της φτώχειας ακολουθεί και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην ακόμα των 2-3 ισχυρών, ας πούμε, της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Αυστρίας ενδεχομένως, που είναι ένας πυρήνας εκεί πέρα. Όλες οι χώρες λοιπόν ακολουθούν τη μοίρα της Ελλάδος. Όσες χώρες δεν συμμορφωθούν με τους κανόνες που θέτει το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχουν τη μοίρα της Ελλάδος. Δηλαδή δημοσιονομικά και εκεί θα πάνε τα ίδια, θα αρχίσουν περικοπές μισθών, συντάξεων, δώρων, Χριστουγέννων, Πάσχα, ό,τι έχει γίνει και εδώ πέρα. Και θα ακολουθήσει και εκεί πέρα μια περιπέτεια 40 χρόνων για τους λαούς τους. Δεν μπορεί να περιμένουμε κάτι εμείς σαν λαό, σαν Έλληνες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέγαμε χρόνια πριν ότι μπήκαμε σε ένα κύκλο καπιταλιστικό που θα μας ρουφήξει, θα μας πει το αίμα και στο τέλος θα μας πετάξει σαν σκουπιδόχαρτο που δεν του χρειάζεται πια. Γι' αυτό πρέπει να απεγκλωβιστούμε, να φύγουμε, να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο νωρίτερα μπορούμε, για να βάλουμε τα πράγματα στη χώρα μας σε μια σειρά. Mm-hmm. Ακόμα ότι τα ταμεία είναι άδεια. Ουσιαστικά τον Ιούλιο υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο για στάσεις πληρωμών και συντάξεων. Βλέπουμε τον μπάχαλο, επιτρέψτε μου την έκφραση, που επικρατεί με τον ΕΟΠΗ και τα φάρμακα ουσιαστικά, την απίστευτη ταλαιπωρία πολλών εκατομμυρίων ασφαλισμένων, οι οποίοι δεν έχουν λεφτά ουσιαστικά να πληρώσουν για να προμηθευτούν τα φάρμακα, και όλα αυτά λέγεται ότι είναι ένα προμήνυμα στο τι θα επακολουθήσει αν η Ελλάδα τελικά βγει εκτός Ευρωζώνης. Εάν επιστρέψουμε στην δραχμή, είναι κάτι το οποίο εσείς θεωρείτε υπαρκτό, ή είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το θεωρήσουμε ως ίσο, δηλαδή την κατάσταση την οποία βιώνουμε τώρα ενδεχομένως να τη βιώσουμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό εάν βγούμε από την Ευρωζώνη? Τα προβλήματα του ΕΟΠΗ, γενικά των ασφαλιστικών ταμείων, έχουν σχέση και με το κούρεμα του χρέους που καταφέρανε και πολύ ψηλά το πήρανε. Λέει, μειώσαμε το χρέος ή ξέρω εγώ, μας χαρίστηκε ένα ποσό των 105-110 δισεκατομμυρίων. Είδε κανένας φτωχός από αυτή την εξέλιξη κάποιο όφελος? Αντιθέτως, τα φάρμακά του σήμερα δεν μπορεί να αγοράσει. Στο νοσοκομείο να πάει θα κινδυνεύσει ή θα πρέπει να πάρει μερικά πράγματα μαζί του. Τα στοιχειώδη δηλαδή, ακόμα και τα αναλώσιμα, σύριγγες, βαβάκι, γάντια και όλα αυτά, πρέπει σιγά σιγά να τα αγοράζουμε από έξω για να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Και αν θα μπορέσουν να μας προσφέρουν εκεί πέρα κάποιες βοήθειες. Βλέπετε, και έβλεπα και εγώ στην τηλεόραση, ειδικά με τους καρκινοπαθείς που τα φάρμακά τους είναι και ακριβά. Mm. Και των ατόμων που έχουν σκλήρυνση κατά πλάκας και όλοι αυτοί που τα φάρμακα είναι πανάκριβα. Έβλεπα σήμερα σκηνές που σε παραπέμπουν σε αυτό που έλεγε η Λαγκάρτ στις χώρες της Αφρικής, ότι η Ελλάδα πλέον, έτσι όπως πάμε, με αυτούς τους ρυθμούς που τρέχουμε και με αυτή την υπακοή που έχουμε, αν δεν δείξουμε μια ανυπακοή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα μνημόνια και όλα αυτά, αυτός είναι ο δρόμος. Δεν είναι σκηνές όμως που θα επαναληφθούν αν βγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωζώνη? Να σας πω. Αν βγούμε από την Ευρωζώνη, από το ευρώ, και πάμε στο νόμισμα, το μελλοντικό νόμισμα της Ελλάδος, δεν ξέρω αν θα λέγεται δραχμή ή οτιδήποτε ή όπως αλλιώς θα λέγεται,
αλλά δεν έχουν παράλληλα και την μονομερή διαγραφή του χρέους, δεν υπάρχει σωσμός, δεν υπάρχει σωτηρία. Θα έχουμε το ίδιο και χειρότερο. Δηλαδή μπορεί να έχουμε υποβάθμιση ενός νομίσματος τρεις φορές και τα χρέη να πάνε τρεις φορές παραπάνω. Αν εμείς εξακολουθούμε να πληρώνουμε αυτά τα χρέη, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα. Θα είναι χειρότερες οι μέρες που έρχονται. Επομένως, μονομερή διαγραφή του χρέους και το νόμισμα το δικό μας. Από εκεί και πέρα να βάζουμε σε τάξη τα πράγματα εδώ στον τόπο μας, να μπούμε στην παραγωγή, γιατί βλέπετε τα τελευταία δύο χρόνια και όποια παραγωγή είχαμε πριν δύο χρόνια έχει σταματήσει τελείως. Όταν η ανεργία αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Αν είχαμε πριν από δύο χρόνια, ξέρω εγώ, 500.000 ανέργους, σήμερα έχουμε φτάσει στο 1.200.000 και βαίνει αυξητικά. Θα περάσουμε το 1,5 εκατομμύριο. Και είναι όλοι οι νέοι, όλοι οι άνθρωποι που σήμερα θα μπορούσαν να παράγουν. Τι να τους κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους όταν θα μας πούνε ότι η Ελλάδα ξεπέρασε την κρίση και μπορείτε να βγείτε στις αγορές μετά από 40 χρόνια. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι που σήμερα μπορούν να παράγουν, δεν θα μπορούν τότε, θα είναι έξω από τη διαδικασία της παραγωγής. Ακόμη όμως και με τη μονομερή διαγραφή του χρέους και με την επιστροφή στο δικό μας εθνικό νόμισμα, ναι, στη δραχμή, πώς θα μπορεί η χώρα να πληρώνει τις ανάγκες της, να καλύπτει τις ανάγκες της, τη στιγμή που βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειμμα. Ναι, σήμερα υπάρχει... Πού θα βρεθούν τα χρήματα. Σήμερα υπάρχει μια ανισομερή, πώς να το πω, δηλαδή... Τα χρήματα δεν πάνε ισομερώς. Αν πούμε ότι ένα χιλιάρικο θα το μοιραστούμε 10 άτομα, θα πάρουμε όλοι από 100. Αν όμως από αυτό το χιλιάρικο ένα άτομο πάρει τα 700, οι υπόλοιποι 9 θα πάρουν από 32. Αυτό, αν το δείτε, γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει δηλαδή χρήμα που μπορεί να το φορολογήσεις από εκεί που είναι υψηλό και δεν μιλάμε τώρα ότι... αν είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία, πώς θα τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση. Σας είχα πει και την άλλη φορά ότι είναι απαιτεί θυσία, απαιτεί μικρότερο χρονικό διάστημα όμως, ενός δύο χρόνων, το πολύ τρία, για να μπουν τα πράγματα στη σειρά, να μπούμε στην παραγωγή της αγροτιάς, στην πρώτη, στην παραγωγή δηλαδή του αγρότη και σε αυτά στον ορυκτό πλούτο που έχουμε. Όλα αυτά μπορούμε με διαδικασίες ενός εύλογου χρονικού διαστήματος να τα βάλουμε στη σειρά και να μπορέσουμε να βγούμε μέσα από αυτό το λούκι, από αυτό το χάος που μας έχουν οδηγήσει. Τη στάση των δύο πρώτων, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, πώς την κρίνετε? Μου θυμίζει πάλι το 81 τότε που και το ΠΑΣΟΚ ανέβαινε στην εξουσία. Βλέπω σήμερα πραγματικά πολύ μεγάλη μερίδα του ΠΑΣΟΚ έχει σπυρωθεί και έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή η αστική τάξη σήμερα βολεύεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Βολεύεται γιατί βρίσκει ένα κόμμα που είναι πρόθυμο και αυτό να είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ακολουθήσει τους κανόνες του κεφαλαίου και βέβαια τους είναι χρήσιμο σήμερα. Γι' αυτό λέγαμε μέχρι πριν από τις εκλογές ότι είναι αναχώματα των δύο μεγάλων κομμάτων. Σήμερα δημιουργείται ένας τρίτος πόλος, το ΠΑΣΟΚ φεύγει από τη μέση σιγά σιγά. Και δεν θα εκπλαγούμε να δούμε ότι μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές να έχουμε ένα άλλο ανάχωμα με έναν εκ των κορυφαίων στελεχών του. Δηλαδή μπορούμε να δούμε ένα Λαφαζάνη να δημιουργεί ένα άλλο κόμμα αριστερότερο του ΣΥΡΙΖΑ και όλο προς αριστερά θα πηγαίνουμε, αλλά όλο στο ίδιο πλαίσιο θα είμαστε. Θεωρείτε ότι σε αυτές τις εκλογές ο κόσμος εκτός από κόμματα έχει να επιλέξει και μεταξύ πολιτικής που θα πρέπει να ακολουθηθεί στην Ελλάδα? Βέβαια. Πολιτική πρέπει να διαλέξει. Πολιτική τέτοια που θα μπορεί να έρθει σε ρήξη με την εξουσία, με τα συμφέροντα και να κοιτάξει τα συμφέροντα της εργατιάς, του αγρότη, του εργάτη, του φτωχού φοιτητή και όλα αυτά. Βέβαια πρέπει να κοιτάξει πολιτική. Αν είναι να βρει ένα κόμμα που θα ακολουθήσει τις ίδιες πολιτικές, τι άλλαξε? Και βλέπω τώρα παράδειγμα ότι σε ένα μήνα, ενώ ο λαός έδωσε ψήφο τιμωρίας ή οτιδήποτε, όπως θέλετε πες το, στη Νέα Δημοκρατία ας πούμε, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν τότε μέσα στα πράγματα, δεν μπορούσε να πεις ότι του δώσαν την ψήφο τιμωρίας, ίσα ίσα τον ανέδειξαν σε δεύτερο κόμμα. Αλλά η Νέα Δημοκρατία από 18% σήμερα, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις τουλάχιστον που βλέπαμε, είναι κατά μέσο όρο στο 27%.
Τι έγινε δηλαδή μέσα σε 10 μέρες, ξεχάσαμε τι είχε γίνει και τι είχε υπογράψει ο Σαμαράς ή τι είχε κάνει ο Καραμαλής πριν από λίγα χρόνια? Γιατί αυτή είναι η συνέχεια του Πασόκ, συνέχεια της Νέας Δημοκρατίας, είναι τα κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο και φέρανε τη χώρα εδώ που τη φέρανε. Ξεχάσαν δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν συνένοχη σε όλα αυτά και σήμερα τη δίνουν 25, 27, 28, δεν ξέρω, και μπορεί και να είναι και πρώτο κόμμα και αύριο που να την έχουν πάλι στην κυβέρνηση. Και εδώ θέλω να πω ότι λαός που δεν έχει μνήμη, έχει μνημόνια. Γιατί μέσα από όλα αυτά το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν κατάφερε τελικά να αυξήσει τα ποσοστά του? Και γιατί βλέπουμε και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις μέχρι τη στιγμή που ανακοινώνονταν αυτές να υπάρχει μια κάποια πτώση? Ναι, αυτό οφείλεται στο ότι ο κόσμος θέλει την εύκολη, τη γλίγορη λύση του, θέλει κυβέρνηση που θα είναι στην... που θα του κυβερνήσει, εν πάση περιπτώσει, και όταν ακούς καλά λόγια, εύκολα λόγια, ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λύσουμε τα προβλήματα, θα καταγγείλουμε τα μνημόνια, με διάφορους τρόπους, ή θα τα επαναδιαπραγματευτούμε τα μνημόνια και όλα αυτά, είναι πιο εύκολο να πιστεί σε κάτι που είναι γλίγορο, άμεσο. Δηλαδή αυτοί λένε τον εύκολο δρόμο, εσείς προτείνετε τον δύσκολο δρόμο? Και βέβαια, ο δρόμος του ΚΚΕ είναι ρήξη, δεν είναι. Είναι επαναστατική ιδεολογία, δεν είναι... Αλλά η ψήφος την οποία ζητάτε δεν είναι ψήφος εξουσίας, είναι ψήφος αντιπολίτευσης. Όχι, η εξουσία δεν θα την πάρουμε εμείς, θα την πάρει ο λαός. Ναι, δεν ζητάτε όμως να έρθετε πρώτο κόμμα για να αναλάβετε την εξουσία και μέσω από εσάς να την αναλάβει ο κόσμος. Ζητάτε αύξηση των ποσοστών για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στην πολιτική που ασκείτε. Αν ο λαός μας δώσει εμάς 50%, μέσα από εκεί πρέπει να δεις και την ποιοτική ψήφο. Δηλαδή, αυτός ο λαός που σου δίνει το 50% είναι έτοιμος να παλέψει, γιατί δεν είναι εύκολο να έρθει σε σύγκρουση με την εξουσία τη σημερινή. Θα έχεις να αντιμετωπίσεις ένα σωρό πράγματα. Όταν λες θα κοινωνικοποιήσεις εργοστάσια, τράπεζες, δημόσιους οργανισμούς, ΔΕΗ, ΟΤΕ, όλα αυτά που τα έχουν ξεπουλήσει, είναι δεδομένο ότι θα έρθει σε σύγκρουση με την αστική τάξη. Εκεί πέρα πρέπει να είσαι μπροστάρης, έξω και όχι στο καναπέ. Αν νομίζεις ότι από το καναπέ θα τα λύσεις αυτά τα πράγματα, δεν πρόκειται ποτέ να τα λύσεις και πάντα θα περιμένεις μια Νέα Δημοκρατία, ένα Πασόκ, ένα ΣΥΡΙΖΑ να έρθει να σου λύσει τα προβλήματα, να σου δώσει αύριο μεθαύριο μια αυξησούλα που θα την πάρει από κάποιον άλλο φόρο, χαράτσι στο σπίτι σου ή οτιδήποτε, και μια χαρά ζούμε. Mm-hmm. Τι προσδοκάτε από τις εκλογές αυτές? Δυνατό ΚΚΕ για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους αγώνες των εργαζομένων όπως τόσα χρόνια είμαστε μπροστά στους αγώνες. Επίπεδο συνεργασίας δεν υπάρχει με κανένα κόμμα? Επίπεδο συνεργασίας, και βέβαια μπορείς να πεις ότι μπορεί να συνεργασίσεις με ένα κόμμα που θα συμφωνεί και μαζί σου πάνω σε αυτό το πλαίσιο που σας είχα πει νωρίτερα. Αν υπάρχουν τέτοια κόμματα, τέτοιες δυνάμεις που θα βγουν και θα πούνε ότι ναι, είναι καιρός να έρθουμε σε ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ρήξη με τα μνημόνια, σε ρήξη με την αστική τάξη, βεβαίως μπορούμε να έρθουμε σε συνεργασίες. Mm-hmm. Να πάμε λίγο και στην Καστοριά και στο θέμα του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο βεβαίως απασχολεί αυτές τις εκλογές. Τουλάχιστον εμείς το θέτουμε αρκετά συχνά, γιατί είναι κοντά ο Οκτώβρης και θα τα βρούμε μπροστά μας ουσιαστικά τις τιμές που θα κληθούμε να πληρώσουμε όλοι μας από τον ερχόμενο Οκτώβρη. Ακούσαμε αρχικά από την κυρία Μιχαηλίδου από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ για τιμές πετρελαίου από 40 έως 60 λεπτά. Χθες, βέβαια, στην εκπομπή που έκανε ο Αντώνης Παραράς με τους υποψήφιους βουλευτές, τους επικεφαλείς στις βουλευτικές λίστες, ακούσαμε τον κύριο Διαμαντόπουλο να παίρνει πίσω ουσιαστικά αυτές τις τιμές. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο και ποια είναι και η δική σας θέση ως κομμουνιστικό κόμμα απέναντι σε ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα για την περιοχή μας? Ναι, εμείς λέμε ότι το πετρέλαιο θέρμανση είναι κοινωνικό αγαθό, γιατί αφορά οικογένειες, και λέμε, ας πούμε, ότι πρέπει να είναι τελείως αφορολόγητο. Δηλαδή, το κόστος αγοράς συν δηληστήριο συν το κέρδος του κρατηριούχου. Από εκεί και μετά αυτό είναι το κόστος που θα πρέπει να είναι. Δεν μπορώ να πω εγώ σήμερα πόσο μπορεί να κοστίσει, γιατί είναι μεταβλητό. Το πετρέλαιο ανεβαίνει, κατεβαίνει, ξέρω εγώ, ανάλογα με τις τιμές που έχει. 40 είναι τα λεπτά, 50 είναι τα λεπτά. Σε αυτή τη τιμή θα πρέπει να πουλείται. Κανένα φόρο δηλαδή κρατικό πάνω στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και μην μας λένε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί υπάρχει φοροδιαφυγή, υπάρχει λαθρεμπόριο και όλα αυτά. Σήμερα η τεχνολογία έχει φτάσει τόσο πολύ ψηλά που είναι ένα παιχνιδάκι, ένα τίποτες στο να βρεις τον τρόπο, είτε με τα κομπιούτερ του διαδικτύου, είτε με χρωματισμούς, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Είναι τόσο απλά τα πράγματα που να μην μπορεί κανείς να μπορέσει
να κάνει αυτή τη δουλειά, δηλαδή να φοροδιαφύγει ή να πουλήσει λαθρέα σε πετρέλαιο κίνησης που θα το πουλήσει πιο ακριβά. Αυτή είναι η θέση μας, ότι το πετρέλαιο πρέπει να πουλείται στο κόστος. Είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να το απολαμβάνουν όλες οι οικογένειες και ειδικά η Βόρεια Ελλάδα και νομίζω τον Ευρωκόπη πάνω που έχουν και αυτοί τις παγωνιές. Οι βόρειες περιοχές του συστήματος. Βέβαια, που περνάμε, βλέπετε ακόμα σήμερα μέχρι προχθές και σόμπες ανάβουμε. Mm-hmm, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ. Ήταν ο κύριος Λεωνίδας Ζέγας από πλευράς του ΚΚΕ, υποψήφιος βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος για τον νομό της Καστοριάς. Ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με τον πολιτικό διάλογο, τον οποίο συνεχίζουμε στο Δίκτυο 1 με φόντο τις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Αλλάζοντας τώρα θέμα και κλίμα, η μερίδα για την καλλιέργεια της λεβάντας και άλλων αρωματικών φυτών διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6 το απόγευμα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η επεξεργασία, τυποποίηση λεβάντας και άλλων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών είναι το θέμα ημερίδας που διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6 το απόγευμα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το τελευταίο διάστημα είχαμε μεγάλο ενδιαφέρον για την καλλιέργεια, επεξεργασία, τυποποίηση και προώθηση αρωματικών φαρμακευτικών φυτών και έτσι αποφασίσαμε να οργανώσουμε μια ημερίδα. Η μερίδα θα γίνει αύριο στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τις 6 ώρα το απόγευμα και σαν ομιλητές θα έχουμε τον κύριο Κατσιώτη Σταύρο από το Τμήμα Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Χατζοπούλου Λίνα από το ΕΘΙΑΓΙ Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βορείου Ελλάδος και τον κύριο Τσουκαλά Αναγνώστη, ο οποίος είναι Διευθυντής Ανάπτυξης Νέων Δραστηριοτήτων της Απιβίτα, μιας εταιρείας που επεξεργάζεται αρωματικά φαρμακευτικά φυτά. Το έδαφος αλλά και το κλίμα της περιοχής μας ευνοούν την καλλιέργεια λεβάντας. Εδαφοκλιματικές συνθήκες και φυσικά ο κάθε παραγωγός πρέπει να φροντίσει για τη διάθεση του προϊόντος. Επειδή δεν έχουμε ακόμα μεγάλες εκτάσεις καλλιεργήσιμες εδώ. Δεν έχουμε καλλιεργήσει μεγάλες εκτάσεις. Γι' αυτό δεν, δεν έχει γίνει κάποιος συνεταιρισμός, τόσο ώστε να φροντίσει για τη διάθεση. Ο κάθε παραγωγός θα πρέπει να φροντίσει για τη διάθεση και την προώθηση του προϊόντος. Τίποτε άλλο. Έχει προοπτικές, πιστεύετε? Ναι. Έχει προοπτικές. Όπως βλέπουμε, είναι μια εναλλακτική λύση για τον νομό μας. Ειδικά στην περίοδο αυτή που διανύουμε, την κρίσιμη περίοδο. Στην περιοχή μας καλλιεργούν αρωματικά φυτά? Σε μικρή έκταση. Στο σύνολο των στρεμάτων του νομού μας, σε μικρή έκταση καλλιεργούνται όμως. Καλλιεργείται λεβάντα στα λακώματα. Έχει καλλιεργηθεί ρίγανη στην Ασπροκλησιά. Για πολλά χρόνια καλλιεργούσε στην Αγία Άννα κάποιος παραγωγός μέντα, φασκόμηλο, διάφορα αρωματικά και τριαντάφυλλο. Σήμερα είδαμε και τριαντάφυλλο στα λακώματα. Μικρή διακοπή και πάλι και σε λίγο και πάλι κοντά σας. Πρώτο Smile Student Festival. Σάββατο 9 Ιουνίου στο ΤΕΙ Καστοριάς. Συμμετέχουν Play Life, Σκισμένα Jeans, Τρεις Λαλούν, 10 Days Out, Milfers, Μπάιλτσα, ο Απόστολος Βαλαρούτσος και κορίτσια ο Πάνος Μουζουράκης. Πρώτος Smile Student Festival. Γιατί η μουσική φέρνει χαμόγελα. Διοργάνωση παραγωγής Closarca Activities. Επιμέλεια παραγωγής Smile People. Οι πόρτες ανοίγουν στις 3. Χορηγή Γερμανός Καταστήματα Καστοριάς, Ρώμα Πίτσα, Άμστελ.